Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στη παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κώστα Στοφόρου «Η Πινελόπη Στοιχείο». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι νομίζω η τέταρτη φορά που με φιλοξενεί το βιβλιοφόλιο Φωτίου, είτε εδώ είτε στη Γέρα. Αύριο το πρωί, να ξέρετε, για μικρούς και μεγάλους έχουμε μια εκδήλωση στην παραλία, την προτείνω, γιατί θα γίνει παιχνίδι μεγάλο και μπορούμε να κάνουμε και βουτιές επίσης. Και θα έχει και μουσική από έναν καταπληκτικό μουσικό. Το Γιάννη Παπλωματά. Δεν θα ευχαριστήσω εδώ τους δύο καταπληκτικούς ανθρώπους που έχουμε μαζί μας και βοήθησαν πολύ ώστε να είσαστε και εσείς εδώ, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τα δύο κορίτσια. Τη Ζήνα και την Ευθαλία και θα ήθελα ένα χειροκρότημα καλό. Γιατί τα δύο κορίτσια είναι ο στόχος. Τα δύο κορίτσια, ο στόχος είναι να γίνουν 200.000 δύο κορίτσια που να διαβάζουν όπως αυτά τα κορίτσια εδώ πέρα. Άμα δείτε η Ευθαλία που είναι και μεγαλύτερη βέβαια τις σημειώσεις της, θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα για το τι ωραία που θα ήταν να είναι τα παιδιά να είναι ο κανόνας αυτός και όχι η εξαίρεση. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απόψε η χαρά μας είναι ιδιαίτερη γιατί έχουμε κοντά μας το δημοσιογράφο και συγγραφέα πολυγραφότατο Κώστα Στοφόρο για να παρουσιάσουμε μαζί το βιβλίο του, το τελευταίο πόνημά του, η Πενελόπη Στοιχείο. Το βιβλίο αυτό, η αφορμή, είναι οι πρώτες ενθυμίσεις της Πενελόπης Δέλτα. Αναφέρεται στην Πενελόπη Δέλτα στο πρώτο ταξίδι που έκανε στοιχείο. Οι παππούδες της, από τη πλευρά της πιτέρας της, ήταν καταγωγή τους από στοιχείο και η ίδια για πρώτη φορά το 1886 επισκέπτεται τη Μυροβόλο Χίο, όπως την ξέρουμε όλοι. Ακουμπώντας εκεί, ο συγγραφέας δημιουργεί ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το οποίο διαβάζεται ευχάριστα όχι μόνο από παιδιά, αλλά και από μεγάλους. Δεν είναι υπερβολικό να σας πω ότι και όταν το πιάσα στο χέρι μου, το τέλειωσα μέσα σε ένα απόγευμα. Δηλαδή δεν σταματούσα. Συνέχισα να το διαβάζω. Μ' άρεσε. Δεν είναι ούτε ανιαρό, ούτε μεγάλο το βιβλίο να σε κουράζει. Είναι πολύ καλά δομημένο και καλά γραμμένο. Χρησιμοποιεί. Βέβαια, ύστερα από τόση πείρα που έχει ο συγγραφέας, το λόγο άρτια εναλλάσσεται εκεί που πρέπει, το πρώτο με τρίτο πρόσωπο ευθύς με τον πλάγιο λόγο και δίνει και μια άλλη εικόνα. Πέρα από το λογοτεχνικό μέρος, αν το διαβάσει κανείς, βλέπουμε ότι υπάρχουν και ιστορικά στοιχεία που μας δίνει. Δηλαδή έχει και ένα διδακτικό χαρακτήρα, διαφαίνεται μέσα από το βιβλίο του. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο και για τα παιδιά κυρίως, όταν το πιάσουν στο χέρι του, αλλά και γιατί όχι και εμάς τους μεγαλύτερους. Διαβάζετε, σας λέω ειλικρινά, διαβάζετε ευχάριστα και παιδιά μεγάλο σε ηλικία. Δεν είναι μόνο για παιδιά. Αν και λέω ότι είναι εντάσσεται στην παιδική λογοτεχνία όπως το εντάσσουν, αλλά είναι και για πιο μεγάλους. Έρχεται λοιπόν η Πινελόπη Στοιχείο και κάτι άλλο, το έλεγα προηγουμένως στο συγγραφέα. Όταν το διάβασα, μου ήρθαν στο νου μου τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου. Μια ομάδα παιδιών φεύγει από ένα ημιαστικό περιβάλλον και πηγαίνει στο βουνό, καλοκαίρι είναι, έρχονται κοντά δύο διαφορετικοί κόσμοι. Γνωρίζει ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει ούτε γράμματα, ένα τζομπανόπουλο, προσπαθούν να του μάθουν τα πρώτα γράμματα και αυτοί πάλι παίρνουν από αυτόν πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Έτσι εδώ λοιπόν η Πινελόπη Δέλτα, από μια μεγαλοαστική οικογένεια, αριστοκρατική, φεύγει, επισκέπτεται το Στοιχείο για πρώτη φορά και βλέπει πράγματα πρωτόγνωρα για εκείνη. Θα γνωρίσει τη μαστίχα, θα γνωρίσει τα αγγλικά της Στοιχείου, θα γνωρίσει μια διαφορετική κουλτούρα, εκείνη έχει τη δική της, τις δικές της καταβολές, τη δική της κουλτούρα, κουβαλάει την οικογένειά της, αλλά θα πάρει πάρα πολλά πράγματα και από το Στοιχείο και θα την ενθουσιάσουν. Εκεί μάλιστα και ο πρώτος ερωτάς της, ένα παιδί στην ηλικία της λίγο μεγαλύτερο, θα το γνωρίσει, τον Νικολή, όπως το δούμε μέσα, και είναι το πρώτο ερωτικό σκύρτημα μέσα της. Οι περιγραφές είναι θαυμάσιες, θα το δείτε, οι εικόνες θαυμάσιες. Γενικά είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το αφήνεις από το χέρι σου να το πιάσεις, αν δεν το τελειώσεις. Το λόγο θα πάρει η κυρία Κουκούλη. Η κυρία Κουκούλη, θα συνεχίσει. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στο συγγραφέα να μας τα πει. Εκτός αν μας κάνει μια εισαγωγή για να μπουν στο κλίμα η φίλη μας η Ζήνα. Δεν έχει συγγένεια με τη Ζήνα εκείνη του Ηράκλη, μην φοβηθείτε. Έλα Ζήνα, τολμάς, έλα. Να πω ότι άφησα τα παιδιά να διαλέξουν και δεν τους ζήτησα εγώ κάποιο κομμάτι γιατί θέλω να δω τι άρεσε στα παιδιά και όχι τι άρεσε εμένα.
Αύγουστος 1886. Η θάλασσα είχε επιτέλους ηρεμήσει. Η Πινελόπη άφησε στο πλάι το μυρολόγιό της και γνάντευε τα παράλια της Χίου. Τόσες μέρες το ταξίδι ήταν σκέτο μαρτύριο. Το ρωσικό πλοίο Τσικατσόφ που στην Αλεξάνδρεια τους είχε φανεί τεράστιο και ασφαλές, όταν αντιμετώπισαν θαλασσοταραχή στο Ικάριο Πέλαγος, έμοιαζε σκέτο καριδότσουφλο. Η κοπέλα αντίκριζε το νησί των παππούδων της Βελαχτάρα ανάμεικτη με τρόμο. Είχε ακούσει να τον δανεύουν για τις ομορφιές του, αλλά είχε φρικιάσει με τις περιγραφές της νονάς και του πατέρα της για τη σφαγή της Χίου. Ο παππούς της πάλι δεν μιλούσε ποτέ για εκείνη την περίοδο. Μπράβο. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε σε κάποια πλαίσια με τον κύριο Στοφόρο τον Οκτώβριο του 2020, όταν έκανε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και αφορούσαν σχολεία Χίου και Λέσβου. Είχε επισκεφτεί και τότε το δικό μας το σχολείο σε κάποια τμήματα της 5ης νομίζω και της 6ης και είχε κάνει ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας. Θα σας πω πριν να αναφερθώ στην υπόθεση του έργου, θα πω λίγα λόγια για το συγγραφέα, αν και εκείνος δεν θέλει, εγώ δεν δέχομαι την άρνησή του και θα διαβάσω κάποια πράγματα για να τον γνωρίσετε και περισσότερο. Ο Κώστας Στοφόρος, εκτός από συγγραφέας, είναι και δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί στην τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως σας είπα. Γράφει στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες, σε περιοδικά, για θέματα κυρίως βιβλίου και πολιτισμού. Έχει γράψει σειρά βιβλίων με τίτλο «Ημερολόγιο ενός πατέρα». Έχει γράψει πολλά παραμύθια για παιδιά, βιβλία για μεγάλους, μεταφράσεις. Και έχει συνεργαστεί με τη Χριστίνα Μαρκουλάκη, στο να μεταφράσετε το παραμύθι του Άντερσεν, του Hans Christian Andersen, το Σπαρματσέτο. Φτιάχνει, δημιουργεί, προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα από το παιχνίδι και το παραμύθι κάποια άλλα ιστορίες και παραμύθια με τα παιδιά και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, της PEN Greece και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου. Έχει γράψει πολλές περιπέτειες συνεργαζόμενος με τον εκδοτικό οίκο κέντρο, όπως είναι ο Κώδικας της Λέρου, η Πέμπτη Πόλη των Δωριαίων, στα Ίχνη του Ομήρου, η Σπηλιά του Δράκου, το Ελάφι της Ρόδου, στον Ιστό της Αράχνης, από τη Ρώμη στην Κατάνια και πολλά άλλα. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο που ενδεχομένως κάποιοι θα πάρετε, κάποιοι θα δείτε, κάποιοι θα ξεφυλίσετε. Ο συγγραφέας, σας είπαμε, είναι ο Κώστας Στοφόρος. Το είδος του βιβλίου είναι μια μυθοπλασία, αλλά έχει ως αφόρμηση ένα πραγματικό γεγονός. Αριθμεί περίπου τις 100 σελίδες. Είναι από τον εκδοτικό οίκο Κέδρος. Είναι το τελευταίο του πόνημα το Μάρτιο του 2022 και τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα. Η αφήγηση συνήθως γίνεται σε τρίτο πρόσωπο, υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί διάλογοι. Η εξέλιξη των γεγονότων στο μεγαλύτερο εύρος θα έλεγα εγώ κατά τη γνώμη μου ότι είναι γραμμική, αλλά υπάρχουν και κάποιες αναδρομές, καθώς επίσης και κάποια χρονικά άλματα που μας πάνε μπρος ή πίσω. Τώρα όσον αφορά την υπόθεση. Το βιβλίο και προϊόν μυθοπλασίας αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός, όπως είπε και ο προλαλής σας, σε ένα ταξίδι της Πινελόπη Δέλτα το καλοκαίρι του 1886 όταν ήταν 12 ετών. Είχε έρθει για πρώτη φορά στο νησί των παππούδων της. Είναι βασισμένο στις πρώτες ενθυμίσεις της, ένα βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ερμής, αλλά έχει πάρει πολλές ιστορίες και από ένα άλλο βιβλίο της, τον Τρελαντώνη. Το είχε γράψει νομίζω για τον αδερφό της τον Αντώνη, γιατί ήταν πολύ ζωηρός και έκανε πάρα πολλές τρέλες σε εισαγωγικά. Και να πω ότι αυτό το βιβλίο το έχω διαβάσει πάνω από 10 φορές, γιατί το έχω διαβάσει ο ίδιος
δεν ξέρω πόσες, και το έχω διαβάσει και από το λιγότερο 3 φορές στα παιδιά μου. Έχω 3 παιδιά, οπότε το 10 που είπα μάλλον λίγο είναι. Άρα το ξέρω απ' έξω, γι' αυτό όταν έγραφε ήταν πολύ εύκολο να είναι σαν φίλος μου ο Αντώνης. Έτσι ακριβώς, ναι. Όσον αφορά κάποια στοιχεία που μας δίνει για την Χίο την εποχή εκείνη, έχουν αντληθεί από το αρχιπέλαγος του ΠΚ εν επικίδη των εκδόσεων Εστία. Όμως, το μακρινό εκείνο καλοκαίρι ξετυλίγεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου με τέτοιο τρόπο όπως μοναδικά το φαντάστηκε ο συγγραφέας Κώστας Στοφόρος. Η 12χρονη λοιπόν Πινελόπη φτάνει για πρώτη φορά στη Χίο με λαχτάρα και δέος, μιας και έχει ακούσει τόσα πολλά για το νησί των παππούδων της. Εκεί, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης, γνωρίζει ένα σωρό ομορφιές, γνωρίζει πολλά από τα ήθη και τα έθιμα του νησιού, ανακαλύπτει τους λαλάδες, που μου το είπε και μια συνάδελφος που έχουμε στο σχολείο. Εγώ δεν το ήξερα ότι οι τουλίπες... Να κάνουμε κάτι τώρα με τις τουλίπες. Λέγονται λαλάδες, να ναι. Πει κάτι εδώ η... Ναι, βέβαια. Για πες κάτι για τις τουλίπες. Εδώ Νικολής διηγείται μια ιστορία και παράλληλα λέει αυτό που αναφέρανε πριν οι άνθρωποι για τις τουλίπες. Το αίμα του τεινάχτηκε στο σκληρό χώμα και από κάθε σταγόνα φύτρωσε μια κόκκινη τουλίπα. Το στοιχείο της λέμε λαλάδες. Ας παριστάνουν οι Ολλανδοί πως είναι δικές τους. Έψαξε στην τσέπη του και της έδειξε δύο μικρά κρεμμύδια. Είναι βολβή, τουλίπα. Κάποτε κόστιζαν χρυσά, πάρε. Τι να τους κάνω, λέει την Ελλάδα. Να τους φυτέψει το κτήμα, να τους φυτέψει το κτήμα σας. Στην Αλεξάνδρεια. Να βλέπεις τους κόκκινους λαλάδες που θα βγουν και να με θυμάσαι. Ουσιαστικά εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, παρόλο που είμαι στην αρχή. Και αυτά που διάλεξα είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Και πώς να το πω. Είναι η ιστορία ίσως του, θα συμπλήρωνε εγώ, του Πέρσι πρίγκιπα Φαράχ που δεν άντεξε το χαμό της αγαπημένης του. Ίσως αυτό να συγκλονίσει και τη μικρή. Δηλαδή την αγαπούσε τόσο πολύ, την έχασε και έπεσε από τον κρεμό. Και από το αίμα το αυτό τεινάχτηκαν οι στάλες και έγιναν οι κόκκινες λαλάδες. Ναι. Ίσως αυτό να συγκλονίζει και τη μικρή. Είναι και στην εφηβεία. Να συνεχίσει και στο άλμα. Έχεις κι άλλο για τις τουλίπες, δεν θυμάμαι. Ναι. Ωραία, πες και αυτό και μετά γυρνάμε. Πολλά χρόνια αργότερα, ένα σκληρό Απρίλη, τα μάτια του στην Ελόπη έπεσε στους τελευταίους λαλάδες που φύτρωναν στο πατέρ στη Χιτησιά. Λίγο πριν διαλέξει την αιώνια σιωπή, το μυαλό της γύρισε σε εκείνο το καλοκαιριάτικο από το σήμερα στη Χία. Και σε κατσαρά σαν θοπά μαλλιά του Νικολή, του αγοριού που μύριζε ψάρι, μανταρίνι και μαστίχα και στο βάθος κάτι πιο πικρό. Να πω πάνω σε αυτό κάτι. Όπως μας είχε αναφέρει πιο μπροστά η μικρή, ο μικρός Νικολής όταν γνώρισε τη 12χρονη Πινελόπη, της έδωσε δύο βολβούς και είπε να τους φυτέψεις και πάντα να με θυμάσαι. Και όντως εκείνη, όταν έφυγε από τη Χίο εκείνο το καλοκαίρι, τις πήρε μαζί της στην Αλεξάνδρεια και μετά όταν εγκαταστάθηκε η οικογένειά της από την Αλεξάνδρεια στην Κηφισιά, συνέχισε και φύτεψε και εκεί λαλάδες, τουλίπες δηλαδή, και τον... αυτό το Δεκέμβρη είπαμε, του 41. Όχι, το Μάιο, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο του 41, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Λίγο πριν πεθάνει. Αυτοκτόνησε. Ναι, αυτοκτόνησε, μην αντέχοντας όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Και έβλεπε τους λαλέδες, τους τελευταίους λαλέδες τέλος πάντων, που είχε φυτέψει στο σπίτι του στην Κηφισιά. Είναι και... προϊόν μυθοπλασίας, βέβαια. Έτσι, δεν υπάρχει Νικολή στην πραγματικότητα, ούτε. Λαλάδες στην Κηφισιά. Ναι, ναι. Αυτό είναι η δικιά μου πινελιά στα κατά τα άλλα ακριβή γεγονότα. Ακριβώς πώς το είδατε. Ωραία. Άρα λοιπόν ανακαλύπτει τους λαλάδες, τα χιώτικα μανταρίνια, μαθαίνει για την καλλιέργεια της μαστίχας και τέλος ερωτεύεται.
ένας έρωτας που φαντάζομαι και λόγω κοινωνικής θέσης και λόγω ηλικίας δεν είχε κανένα μέλλον για την Πινελόπη. Αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματική ζωή της Πινελόπης Δέλτα, όπου οι γονείς της δεν την άφησαν να ακολουθήσει την καρδιά της. Τον πρώτο που ερωτεύτηκε δεν τον ήθελαν, ήταν κατώτερος. Την παντρέψανε με έναν πολύ μεγαλύτερο της άντρα, ο οποίος βεβαίως αποδείχθηκε πολύ καλός άνθρωπος. Ο Δέλτας, αλλά δεν ήταν ο έρωτας. Συμπροταγωνιστές της σε όλο το ταξίδι είναι ο Νικολής, τα αδέλφια και τα ξαδέλφια της, οι γονείς και οι θείοι της, οι παππούδες και ο σύζυγός της. Γιατί θα πρέπει να διαβάσω το βιβλίο «Η Πινελόπη στοιχείο»? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που πρέπει ένας μικρός μαθητής, είναι για ηλικίας 11 ετών και πάνω, αλλά και ένας μεγάλος, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο. Μέσα από τις σελίδες του γνωρίζουμε πτυχές της προσωπικότητας της μεγάλης συγγραφέα, καθώς πολλά στοιχεία έχουν αντιληφθεί από το έργο της. Μαθαίνουμε για τη μεγάλη σφαγή και την καταστροφή του νησιού το 1822. Ζωντανεύει ο πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά, η σφαγή της Χίου, από τα μάτια της εξάχρονης ηρωίδας στα μάτια του κάθε αναγνώστη. Η Πινελόπη επισκέπτεται για πρώτη φορά όταν ήταν 6 ετών το Παρίσι και το Μουσείο του Λούβρου και εκεί της τραβάει την προσοχή ο πίνακας του Ντελακρουά. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύει ο πίνακας αυτός και μέσα από τα μάτια της εξάχρονης ζωντανεύει ο πίνακας και στα μάτια τα δικά μας. Μαθαίνουμε για την ολοκληρωτική καταστροφή του νησιού με το σεισμό του 1881. Γνωρίζουμε ιστορικούς και μαρτυρικούς τόπους, όπως αναφορά στην Αγία Μαρκέλα, στο μοναστήρι της Παναγίας Πλακιδιώτισσας, στο μοναστήρι του Αγίου Μινά και το εκεί μαυσολείο, το οποίο εγώ επισκέφτηκα για πρώτη φορά τον Ιούνιο. Έχω πάει πολλές φορές στοιχείο, αλλά εκεί δεν είχα ξαναπάει. Γνωρίζουμε τις φυσικές ομορφιές του νησιού, όπως την παραλία της Αγίας Φωτιάς, τα σπίτια του κάμπου με τις πορτοκαλιές, τις λεμονιές και τις μανταρινιές. Ερχόμαστε σε επαφή με δοξασίες και παραδόσεις, όπως η δημιουργία των λαλάδων, όπως οι τρεις μήλες στις βροντάδες. Μαθαίνουμε συνταγές, όπου κυριαρχεί το άρωμα του τριαντάφυλλου και της μαστίχας. Δίνονται ιστορικά στοιχεία, όπως η δημιουργία του υπόγειου σιδηρόδρομου Θησίου Μόνια και κατ' επέκταση Πειραιά και Φυσιά, καθώς και η σημαντική προσφορά του Χιώτη Κανελάκη στην καταγραφή μνημείων, διάσωση επιγραφών, χειρόγραφων. Ένα βιβλίο που διαβάζεται ευχάριστα από μικρούς και μεγάλους, ένα βιβλίο που σε φέρνει σε επαφή τα μικρά παιδιά με τον κόσμο της Πινελόπης Δέλτα και εμάς τους μεγάλους επιστρέφει σε αλωτινά διαβάσματα της εποχής μας. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπει, να διαβάσω κάποια αποσπάσματα, αν έχουν να διαβάσουν τα παιδιά κάποια άλλα. Δεν ξέρω ότι αν συμπίπτεται πουθενά. Αυτό ποιο κομμάτι είναι? Το ένα κομμάτι, ναι. Τις ομορφιές του τόπου. Έχω κάποιες περιγραφές. Μπορούμε να διαβάσουμε. Σελίδα 52. Η Εφθαλία πρέπει να κάνει spoiler και έχει διαλέξει το τέλος του βιβλίου. Ωραία. Το μονοπάτι περνούσε μέσα από τις πορτοκαλιές, τις μανταρινιές και τις λεμονιές του κάμπου. Όλος ο τόπος μοσχοβολούσε, ενώ ο ήλιος, που σιγά σιγά είχε πάρει να ανεβαίνει, φώτιζε με έναν μαγικό τρόπο το απέραντο δάσος. Τα ξινά, όπως τα έλεγε ο Νικολής, τα διαδέχτηκαν τα ελαιόδεντρα, που ευτυχώς τους πρόσφεραν σκιά, καθώς όσο περνούσε η ώρα, έκανε όλο και πιο πολύ ζέστη. Μπορώ να διαβάσω και κάποια άλλα? Μπορεί να θες να διαβάσει κάτι εσύ τώρα και μετά πάλι η κυρία. Σελίδα 92. Η ιστορία. Ωραία. Τον κακό μάγο με τα τέσσερα χέρια και τα τέσσερα πόδια που είχε ειδοποιήσει μια όμορφη κοπέλα από την Καλλιμασιά. Ο μάγος λοιπόν προσπάθησε να πλανέψει την κοπέλα και όταν αυτή δεν ενέδωσε, αποφάσισε να την πραγματώσει για να την εγκληκωθεί. Όμως, για καλή τύχη της κοπέλας, η Αγία Μαρκέλα, που προστατεύει τα κορίτσια, τιμώρησε τον μάγο και του έκανε τα τέσσερα χέρια πόδια, ώστε να μην μπορεί να κάνει τα μαγικά του. Ο μάγος βέβαια δεν το έβαλε κάτω. Με τα αυτό του πόδια κατάφερε να φτιάξει ένα φύλλο, θα έκανε την τετάρτη να ξεχάσει τους δικούς του και να τον ακολουθήσει. Τότε η Αγία Μαρκέλα τον καταδίκασε να γίνει ζώο της θάλασσας. Τον μεταμόρφωσε λοιπόν σε αυταπόδι, τους
σκορπά, το μαύρο μελάνι του, τη μαύρη ψυχή του, όταν αντιμετωπίζει κάποιον εχθρό. Να χειροκροτήσουμε, νομίζω. Είχε γίνει και μια συζήτηση για την ευφυΐα των χταποδιών τελευταία, οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι εξηγείται. Ήταν κάποιος μάγος, λοιπόν, γι' αυτό είναι ευφυΐ τα χταπόδια. Ωραία το απόγευμα, έφτασαν στην Αγιά Φωτιά. Τι μαγικός τόπος, τι ομορφιά. Μια θάλασσα με σμαραγδένια νερά και κάτασπρα βότσαλα, τους έκανε να ξεχνάς κάθε έγνοια. Στην άκρη της παραλίας, πάνω σε πλατιούς βράχους που έμοιαζαν κομμένοι από κάποιο θεόρατο μαχαίρι, έστεκε ένα ολόλευκο μικρό καλύβι με μπλε πορτοπαράθυρα. Έξω από το καλυβάκι, ένας ψαράς μπάλωνε τα δίχτυα του. Αγόρια και κορίτσια, ακόμη και η Αλεξάνδρα με την Κατίνα, δεν άντεξαν τη ζέστη και βούτυξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς, η μητέρα είχε προβλέψει να πάρει τα μπανιαρά τους. Φυσικά, σε άλλο μέρος της παραλίας, κολύμπησαν τα αγόρια και σε άλλο τα κορίτσια. Πάλι καλά που οι μεγάλοι τους επέτρεψαν κιόλας να κολυμπήσουν. Τους λυπήθηκαν έτσι που τους είδαν τόσο ιδρωμένους και σκονισμένους. Ας είναι καλά η Αλεξάνδρα που κατάφερε να τους πείσει. Τα παιδιά απολάμβαναν ελευθερίες που δεν είχαν στην Αλεξάνδρεια, ούτε καν στοιχείο μέχρι τώρα. Θα διαβάσω άλλη μία έτσι όμορφη εικόνα. Η Πινελόπη καταστεναχωρημένη στεκόταν μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και κοίταζε το φεγγάρι που ήταν μικρό σαν ένα τόσο δάνει χάκι. Ο ουρανός απέραντος, γεμάτος αστέρια και όλα γύρω σκοτεινά. Μόλις που ακουγόταν το απαλό θρόισμα των φύλων στα δέντρα και το αδύναμο φλίσμα της θάλασσας, η φωνή του Γκιόνι έσχιζε που και που τη σιωπή, δίνοντας το έναυσμα για σύντομες συναυλίες τριζωνιών. Είπαμε ότι η Πινελόπη ερωτεύεται, άρα άφησε και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον έρωτα αυτό. Κάποια στιγμή, επειδή η Πινελόπη, λόγω της εφηβείας, λόγω του έρωτά της για τον Νικολή, φέρθηκε κάπως απότομα και μίλησε κάπως άσχημα, η μαμά την έβαλε τιμωρία. Αλλά ο Νικολής, επειδή αισθανόταν άσχημα, ήταν εκείνος η αιτία που μπήκε τιμωρία, θέλησε να της κόψει τα πιο γλυκά σίκα της Χίου και να τα πάει κρυφά το βράδυ να τα γευτεί. Αφού είχε γευθεί το πιο νόστιμο σίκο της ζωής της, τυλιγμένη στη μαγεία της αστρόφου της νύχτας, αποφάσισε να ακούσει τη συγγνώμη του Νικολή. Στην αρχή τη δέχτηκε συγκαταβατικά, μα σιγά σιγά ένιωθε να μαλακώνει και αντί να τον αφήσει ξύξυλο και να φύγει, έμεινε καρφωμένη στη θέση της. Ούτε τράβηξε το χέρι της όταν εκείνος το πήρε μέσα στο δικό του, ασχολούσε από το σίκο που της είχε καθαρίσει. Και αντί να τον χαστουκίσει για το θράσος του, τον άφησε να ακουμπήσει τα χείλια του στα δικά της, που είχαν ακόμη τη γεύση του γλυκού καρπού. Αυτό λοιπόν ήταν το φιλί. Αυτό το ρίγος που σε κάνει να τρέμεις γλυκά, σαν το φύσιμα από καλοκαιρινό βοριαδάκι. Ήταν το σκύρτημα του έρωτα που ένιωθε για τον Νικολή. Αυτά είχα να σας διαβάσω. Και η συνέχεια από την Εφθαλία, της σκηνής. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα του Νικολή. Ένα άγαλμα κατάμεση στον κήπο. Ο χρόνος λες και είχε παγώσει σε εκείνη τη στιγμή. Τώρα έπρεπε να παγώσει και η καρδιά. Ποιος ξέρει αν θα το ξανάβλεπε ποτέ. Αν πάλι τον ξανάβλεπε, ποιο το νόημα. Στα 12 της χρόνια γνώριζε ήδη καλά πως δεν υπήρχε κανένα μέρος της σχέσης της. Από τον Νικολή θα της έμενε κάτι ακόμα. Οι λαλάδες, οι τουλίπες που θα άνθησαν που θα άνθιζαν κάθε άνοιξη στην Αλεξάνδρεια και κατόπιν στην Κηφισιά. Παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα από τους δύο πρώτους γονιούς που τους είχε χαρίσει εκείνο το μακρινό καλοκαίρι. Πάω σε σελίδα. Άνθιζαν κατακόκκινες και τον σκληρό Απρίλη του 1941 που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, άνθησαν ακόμη και πέρα από τη σιωπή. Τη χαραγμένη λέξη στην πλάκα που σκέπασε
για πάντα όλες τις αναμνήσεις και τη στήριξε στη λύση. Αυτό είναι το τέλος του βιβλίου. Είναι όντως αυτοκτόνησε η Πινελόπη Δέλτα όταν μπήκαν οι Γερμανοί και πράγματι είχε ζητήσει να χαραχτεί στον τάφο της, ο οποίος είναι στον κήπο του σπιτιού στην Κηφισιά, μόνο η λέξη σιωπή. Είναι το βιβλίο αυτό, έχει συνδεθεί με μια μεγάλη μου στεναχώρια, γιατί το έμαθα να αγαπάω την Πινελόπη Δέλτα και τον Τρελαντώνη από τη μητέρα μου. Μου είχε διαβάσει εμένα τον Τρελαντώνη, μου είχε φέρει σε κάτι φθαρμένες εκδόσεις που τις είχε διαλύσει από το διάβασμα τον καιρό του Βουλγαροκτώνου, τα μυστικά του Βάλτου. Τον καιρό του Βουλγαροκτώνου τον άκουγα και στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω ποιοι είναι εδώ οι μεγαλύτεροι. Κάποτε μάλιστα το έχω βρει το αρχείο αυτό και σε μια, επειδή θα ετοιμάσουμε και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, θα αξιοποιήσουμε και το αρχείο αυτό. Είναι όλη η σειρά που ήταν ραδιοφωνική σειρά με εκπληκτικούς ηθοποιούς, άμα δείτε ποιοι ήταν, που ήταν ο καιρός του Βουλγαροκτώνου. Και γιατί λέω δυσάρεστο, γιατί όταν είχα λάβει ήδη τις ζωγραφιές αυτές, δεν είπαμε καθόλου για την καταπληκτική εικονογράφο, τη Γιώτα την Κοκώση, που ήταν σαν να μπήκε στο μυαλό μου όταν τα ζωγράφισε. Να ξέρετε ότι δεν είναι πάντα αυτονόητο ούτε εύκολο. Δηλαδή, όταν δίνεις ένα κείμενο και ψάχνεις να βρεις εικονογράφο, μπορεί να μην ταιριάζεται. Οπότε, όταν μου ήρθε το αρχείο με τις εικόνες της, λέω τώρα, Παναγία μου, τι θα είναι αυτό, θα ταιριάζει ή θα πω δεν μου αρέσει τίποτα και θα γίνω κακός. Μόλις το βλέπω, της έστειλα αμέσως μήνυμα ότι ήταν σαν να μπήκε στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, πρόλαβα να τα δείξω στη μητέρα μου που έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα, πριν προλάβει να δει το βιβλίο που ήθελα πάρα πολύ να το πιάσει στα χέρια της. Και γι' αυτό το τελευταίο πράγμα, η τελευταία μου διόρθωση στο κείμενο επάνω ήταν η αφιέρωση στην αρχή του βιβλίου. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι λίγο όπως ήταν και η ζωή της Πινελόπης Δέλτα, κατά κάποιον τρόπο. Το είχα γράψει καιρό το βιβλίο, με βασάνιζε τι θα το κάνω. Σκέφτηκα ότι ταιριάζει πάρα πολύ και με τα 200 χρόνια από την τρομερή σφαγή της Χίου. Από ό,τι μου είπε η κυρία Μαστρο Μιχαλάκη, η οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο μου μαζί με άλλους εκλεκτούς εισηγητές μεθαύριο στην βιβλιοθήκη της Χίου Κοραής, μου λέει ότι δεν υπάρχει άλλο βιβλίο για παιδιά το οποίο να έχει έστω και μια αναφορά στη σφαγή της Χίου. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, θα έλεγα. Η άποψή μου πάντα και σε όλα τα βιβλία και σε αυτά που έχει εκεί η κυρία Φωτίου βάλει στο stand, η άποψή μου είναι ότι λέμε την αλήθεια στα παιδιά αρκεί να βρούμε το σωστό τρόπο. Και γι' αυτό όλα μου τα βιβλία και η Πινελόπη αλλά και όλα τα άλλα που βλέπετε εκεί και αυτά που έχουν βγει από τις εκδόσεις Μήνας, ένα από αυτά μάλιστα είναι διαδραματίζεται και στη Λέσβο, έχουν σχέση με την ιστορία και δεν κρύβουν τα πράγματα. Κοιτάω το βιβλίο γιατί εμείς συγγραφείς δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Εγώ το έχω σχεδόν ξεχάσει το βιβλίο ότι έχω γράψει. Γιατί το φθινόπωρο βγαίνει ένα καινούριο βιβλίο που είναι συνέχεια στη σειρά αυτή και λέγεται Το Μακρύ Ταξίδι του Καραβάτζου και διαδραματίζεται στη Θράκη. Και όταν έφυγα τώρα από την Αθήνα, έφυγα με λίγο πόνο ψυχής, ενώ ήθελα να φύγω οπωσδήποτε και να έρθω και εδώ και να πάω και στη Χίο, γιατί γράφω το μεθεπόμενο βιβλίο. Το οποίο, πάλι και αυτό το οποίο θα βγει σε 1,5 χρόνο. Από τώρα και παραπάνω, αν βγει. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις ποτέ όταν γράψεις ένα βιβλίο, αν ο εκδότης θα το εκδώσει. Και εκείνο το βιβλίο είναι και στενάχωρο, γιατί θέλω να τελειώσω αυτή τη σειρά και πρέπει να τελειώσει με ένα δραματικό τρόπο, κάτι που δεν είναι εύκολο. Όταν έχεις γράψει μια σειρά με 9 βιβλία, ο ήρωες είναι σαν να είναι φίλη σου. Βγήκε αυτό το έξτρα βιβλίο και έχω κάνει κι άλλο ένα έξτρα βιβλίο, το οποίο επίσης δεν ξέρω από πού και αν θα βγει, που έχει να κάνει με την ιστορία του παππού μου, πάλι με στοιχεία μυθοπλασίας. Ο παππούς μου ήταν από το Αηδίνη, γεννήθηκε το 1909, έζησε τη σφαγή των προσκόπων, δεν θέλησε ποτέ να ξαναπάει, δεν ήθελε ποτέ να μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα και μόνο αφού έφυγε από τη ζωή και πολλά χρόνια αργότερα βρήκαμε τις ενθυμίσεις του, ένα κείμενο που έγραψε μόνος του, γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να μην λέει ποτέ τίποτα. Και αφού δεν μας τα είπε διαζώσεις, μας τα έγραψε. Γράφει στην αρχή μάλιστα, τα γράφω αυτά για να τα βρουν τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μου και να δούνε τι ζωή έζησε ο παππούς και ο προπάππος τους. Και έτσι μπόρεσα να... Βέβαια και εκεί έχει νομίζω αυτολογοκριθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι να θυμάσαι ότι σφάξαν μπροστά σου τους φίλους σου, δεν είναι κάτι που μπορείς να το αντέξεις, ακόμα και αν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, το λένε και για το ολοκαύτωμα. Οι άνθρωποι που ζήσανε στα στρατόπεδα εξόντωσης για πάρα πολλά χρόνια δεν θέλανε να μιλάνε γι' αυτό.
δεν το αντέχανε. Είναι κατανοητό. Όλοι μας, άμα έχουμε μια, και μια απώλεια να έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο, δεν μας αρέσει. Όχι ότι είναι σωστό να μην μιλάμε, αλλά πάντως δεν θέλουμε, δεν είναι. Σου ξύνει την πληγή. Εδώ τώρα στην Πινελόπη Δέλτα, επειδή το κάνει πολύ δραματικό, δεν είναι ολόμη, δεν θα το πάρετε και θα κλαίτε από το πρωί στο βράδυ. Όχι. Γιατί βάλανε τις αυτοκτονίες, τον έρωτα, τον Τελέσφορο. Εδώ μέσα θα μάθετε πρώτα απ' όλα κάτι πάρα πολύ βασικό. Πώς να φτιάνετε γλυκό τριαντάφυλλο. Η συνταγή μέσα είναι αυθεντική και πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, επίσης θα διαβάσετε ανέκδοτα για τους Χιώτες και επειδή ξέρω πόσο αγαπάτε εσείς εδώ στη Λέσβο το τυχείο. Νομίζω μερικά από τα ανέκδοτα θα τα χρησιμοποιήσετε για κάποιους φίλους σας όταν θα πάτε εκεί. Είναι η Πινελόπη Δέλτα και ο θείος της, τους άρεσε να κοροϊδεύουν τη μαμά της και να της λένε ανέκδοτα για τους Χιώτες που δεν ήθελε να τα ακούει. Έχω βάλει ένα τέτοιο ανέκδοτο το οποίο πράγματι το έχει παραδώσει η ίδια η Πινελόπη Δέλτα στις αναμνήσεις της. Είναι ένας Χιώτης ο οποίος έχει πάει να ψωνίσει ψάρια στην αγορά. Και τον βλέπει ένας άλλος πονηρός Χιώτης στον δρόμο του, λέει «Πού πας με αυτά τα ψάρια», λέει «Πάμε να τα τηγανίσουμε, να τα φάμε». Καλά του λέει «Χαζώσεις, ε. Θα τα κρεμάσεις στα δέντρα και αύριο το πρωί θα έχουν διπλασιαστεί αυτά». Εννοείται ότι του τα φάγανε τα ψάρια. Εννοείται βέβαια παράλληλα ότι οι Χιώτες είναι πολύ έξυπνοι και δεν ισχύουν τέτοια πράγματα. Και πολλά χιουμοριστικά, όπως ένα που παραπέμπει στον Τρελαντώνη, δεν ξέρω πώς το έχετε διαβάσει. Υπάρχει ένα επεισόδιο στον Τρελαντώνη που λέγεται «Η Βόλη της Πουλουδιάς». Πουλουδιά είναι η Πινελόπη Δέλτα, τη φωνάζαν χαϊδευτικά. Λοιπόν, κάναν διακοπές στην Καστέλα και μια μέρα χαρούμενη η Πινελόπη μαζεύει βόλους από κάτω, άπειρους βόλους όμως, και γεμίζει τις τσέπες της παντού όπου βρήκε με τους βόλους και φτάνει καταχαρούμενη στο σπίτι και λέει «Έχω βρει δεκάδες βόλους στον δρόμο». Της λέω «Αντώνης, για να δω τους βόλους». Ήταν κακά κατσίκας. Όταν λοιπόν η Πινελόπη είδε τη μαστίχα στοιχείο και δεν κατάλαβε τι είναι, ο Αντώνης θυμήθηκε το επεισόδιο και το είπε στον Νικολή και την έκανε ρεζίλη και έγινε μεγάλος καυγάς. Όπως και διάφορα επεισόδια, έχει ένα άλλο για το πώς γεννιούνται τα παιδιά, το οποίο είναι αυθεντικό, παρμένο πράγματι από τις αναμνήσεις της Πινελόπης Δέλτα. Ήταν πολύ αθώα. Και ένα αστείο που έχω χρησιμοποιήσει κάτι που το είχε μέσα, αλλά το έχω κάνει λίγο, το έχω αλλάξει. Είναι και μια πολύ ωραία εικόνα που τη σκεφτόμασταν και για εξώφυλλο. Μάλιστα, ο Κέδρος τη διάλεξε για να πει καλές διακοπές στον κόσμο, αλλά πού τι. Είναι μια φοβερή εικόνα. Είναι αυτή εδώ η εικόνα που είναι η Πινελόπη που βλέπει τα ψάρια. Λοιπόν, είχε διαβάσει με τον μπαμπά της μια γαλλική εφημερίδα που έλεγε για κάτι πειράγχας που κατασπαράξανε κάτι εξερευνητές στον Αμαζόνιο. Μόλις μπαίνει λοιπόν, εκείνη την εποχή δεν κάνανε μπάνιο κανονικά, μπαίνανε με το ζόρι και με κάτω ρούχα. Τώρα εκεί στοιχείο, επειδή ήταν λίγο πιο ελεύθερα, ήταν λίγο πιο ανάλαφρα. Πάλι ρούχα, αλλά πιο ελαφριά. Οπότε, όπως ξέρετε, όταν μπει στη θάλασσα, κάνα φορά έρχονται και σε τσιμπάνε τα ψαράκια. Μόλις την τσιμπάνε την Πινελόπη, λέει «Πειράγχας, πειράγχας» και σηκώνεται και βγαίνει από την θάλασσα. Δηλαδή, το βιβλίο, η ελπίδα μου είναι ότι έχει όλο το φάσμα της ζωής που είναι απ' όλα. Γελάμε, λέμε αστεία, στεναχωριόμαστε, μένει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι συζήταγα ένα κορίτσι εδώ, σαν την Ευθαλία που διαβάζει, ήξερε τα πάντα για την Πινελόπη Δέλτα. Σκεφτείτε τι δράμα έζησε να σκέφτεται ότι υπήρχε πιθανότητα ο πατέρας της να είχε διατάξει την εκτέλεση του Ιώνα Δραγούμη, που ήταν ο μεγάλος της έρωτας. Γιατί υπάρχει ακόμα η πόνη αυτή. Okay, ας πούμε ότι είναι η πόνη και δεν είναι αλήθεια. Αλλά σκεφτείτε και μόνο να υπάρχει η πόνη. Αν λέει το έκανε ή δεν το έκανε. Το έκανε ή δεν το έκανε. Ξέρετε, τον δολοφονήσαν τον Ιώνα Δραγούμη εκεί που είναι περίπου απέναντι από το Χίλτον. Υπάρχει και το μνημείο. Τον εκτελέσαν κανονικά. Τον συλλάβανε και τον στήσαν στον τοίχο και τον εκτελέσαν άγνωστο με πιανού την εντολή. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι ήταν του Μπενάκη για να τον ξεφορτωθεί. Όπως είχαν κάνει και με τον πρώτο της έρωτα. Υπάρχουν τώρα διάφορες μυθιστορηματικές επίσης εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη μεταξύ Ιώνα Δραγούμη και Πινελόπης Δέλτα. Να πούμε για να καταλάβετε. Τι αντιμετώπιζε, η μητέρα της δεν διάβασε τα βιβλία της γιατί ήταν γραμμένα στη Δημοτική. Η Πινελόπη Δέλτα ήταν από τους υπέρμαχους της Δημοτικής και δεν δίστασε, αν και ήταν γόνος πολύ καλής οικογένειας και συντηρητική ασχετικά, βενιζελική, δεν δίστασε να συνεργαστεί πάρα πολύ και με τους κομμουνιστές ακόμα, δηλαδή ειδικά με τον Δημήτρη Γλινό. Ο Δημήτρης Γλινός είχε δημιουργήσει μια σχολή γυναικών. Τότε, να ξέρετε, οι γυναίκες δεν. Η εκπαίδευση ήταν για κλάματα. Ο Γλινός λοιπόν με πολλούς άλλους εκλεκτούς διανόμενους της εποχής έκανε μια σχολή γυναικών
Και η Πινελόπη Δέλτα πρωτοστάτησε για να πάνε μαθήτριες. Πήγε σαν μαθήτρια, πήρε την κόρη της, έπεισε και άλλους όπως τις αδερφές Παπαρηγοπούλου. Η Μαρία Παπαρηγοπούλου είναι η καταπληκτική εικονογράφος του Τρελαντώνη. Παράλληλα η τύχη μου ήταν, μάλλον δεν ήταν ακριβώς τύχη γιατί ήταν, το ήξερα, το βιβλίο που αναφέρατε του Ενεπεκίδη έχει να κάνει με ένα ταξίδι ενός πολύ μεγάλου βυζαντινολόγου του Καρλ Κρουμπάχερ στο Αιγαίο, ο οποίος μας περιγράφει τυχείο, αλλά ποια είναι η σύμπτωση, την περιγράφει ακριβώς την ίδια χρονιά που πήγε και η Πινελόπη Δέλτα. Οπότε η εικόνα του Κρουμπάχερ, ο οποίος συναντά τους ανθρώπους της καλής κοινωνίας της Χίου, αλλά και αυτά που βλέπει, είναι αυτά που είδε και η Πινελόπη Δέλτα. Αυτό με βοήθησε τρομερά στο να καταλάβω τι έβλεπε αυτό το κορίτσι. Σκεφτείτε ότι ενώ έχουν περάσει από τη σφαγή 60 χρόνια και πλέον, όχι λέω, 40 χρόνια και πλέον, ο Κρουμπάχερ έχει μία σκηνή μέσα, νομίζω την έχω βάλει, που φτάνει σε ένα χωριό και είναι τα παιδιά στο σχολείο. Και μόλις ακούνε κάποιον που δεν τον ξέρουν στο χωριό να πλησιάζει, φεύγουν κατατρομαγμένα, έχοντας ακόμα στο μυαλό τους το φόβο της σφαγής. Τόσα πολλά χρόνια μετά από το 60, καλά είπα, όχι 40. Τόσα πολλά χρόνια μετά τη σφαγή. Οπότε καταλαβαίνετε τι ήταν και για την Πινελόπη Δέλτα επίσης το να κυκλοφορεί σε μια χιό που ήταν Τούρκοι ακόμα. Περνάνε και βλέπουν Τούρκους με γυμνάσια, περνάνε από δίπλα τους στρατιώτες. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή. Έχει δει, υποτίθεται, δεν είναι αλήθεια, τον Ντελακρουά τη σφαγή. Σκεφτείτε ένα παιδί τώρα, παίρνετε ένα, το κορίτσι εδώ, πώς σε λένε. Η Κατερίνα, λοιπόν, φανταστείτε να πάρετε την Κατερίνα σε ένα μέρος που να ξέρει ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα πριν και να βλέπει τους στρατιώτες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Πώς θα νιώθει. Δηλαδή, υπήρχε μέσα σε όλη την διασκέδαση και τη χαρά και ένας φόβος. Και επίσης να πούμε για τα μανταρίνια, ότι υπάρχει μια εκδοχή σοβαρή, δεν ξέρουμε αν είναι 100% σίγουρο, ότι πράγματι την καλλιέργεια των περίφημων χιώτικων μανταρινών την έφεραν πρόγονοι της Πινελόπης Δέλτα στοιχείων. Δηλαδή αυτό μάλλον μπορεί και να ισχύει. Και όλα αυτά με την γνωστή ιστορία της Μαστίχας. Αυτό με την περιγραφή της Μαστίχας, επειδή πήγαμε και στο Μουσείο της Μαστίχας τον Ιούνιο, περιγράφει ακριβώς τα βήματα με την οποία πώς... Θεώρησα ότι είχε ενδιαφέρον. Προσπάθησα να μην το φορτώσω με πολλές πληροφορίες. Ακριβώς δείχνει όλη τη διαδικασία. Γιατί μου έχει πει ένα παιδάκι στην Καστοριά, μου λέει ωραία τα γράφετε, αλλά όταν αρχίσετε αυτά με τις ιστορικές πληροφορίες, τα περνάω, μου λέει, είναι η αλήθεια. Οπότε ήθελα να μην προσπερνάνε τις σελίδες οι δυνατόν και να τις διαβάσουν. Επίσης, όταν πάμε σε βιβλιοπωλεία, αγοράζουμε τα βιβλία για να ο συγγραφέας βγάζει τα λιγότερα λεφτά από όλους, από κάθε βιβλίο που πωλείται. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχουν δύο γυναίκες εδώ πέρα, η μητέρα και κόρη Φωτίου. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι αυτονόητο. Αυτό πρέπει να το στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Εγώ είμαι και γράφω και, και γίνομαι και κακός και γι' αυτό σε κάποιο πολύ γνωστή αλυσίδα, πώς να την ονομάσω, ένα κατάστημα που πουλάει τα πάντα και βιβλία, μάλλον δεν υπάρχουν τα δικά μου. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί γράφω συνέχεια μην ψωνίζετε βιβλία από σούπερ μάρκετ, από μαγαζιά ηλεκτρονικών ειδών, από μαγαζιά με δεν ξέρω τι, με κάλτσες, παιχνίδια και απορρυπαντικά. Αγοράζουμε τα βιβλία από τα βιβλιοπωλεία. Εγώ θα προτιμώ να αγοραστούν 10 από τα βιβλία μου και όχι 50, αλλά να αγοραστούν από τα βιβλιοπωλεία της. Τα πολύ ωραία βιβλιοπωλεία που έχει εδώ το νησί. Και βεβαίως, αφού είμαστε εδώ στην κυρία Φωτίου, στο βιβλιοπωλείο, οι οποίες έχουν κάνει προσπάθεια να υπάρχει και ένα βιβλιοπωλείο σε ένα χωριό. Καθόλου αυτονόητα πράγματα. Εσείς, βέβαια, που είσαστε εδώ, τώρα σας τα λέω. Αυτά έπρεπε να τα λέμε σε αυτούς που δεν είναι εδώ. Αλλά αυτοί που δεν είναι εδώ δεν θα έρθουν ποτέ εδώ πέρα. Έτσι, ούτε στη βιβλιοθήκη θα πάνε, ούτε πουθενά. Το αντιμετωπίζαμε αυτό το θέμα όταν έγραφα βιβλία για γονείς που κάναμε εκδηλώσεις σε σχολεία. Είχαν κόσμο και σηκώνονταν μετά κάποια στιγμή κάποιο και έλεγε το αυτονόητο. Μου λέει: ωραία τα λέμε εμείς. Αλλά αυτοί που έπρεπε να τα ακούνε δεν θα έρθουν ποτέ. Αυτοί που δεν ξέρουν να αφαιρθούν στα παιδιά τους, που δεν ενδιαφέρονται, που δεν παρακολουθούν, που δεν ξέρουν πώς θα σταματήσει το bullying, τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά πριν τη σωστή διατροφή και δεν ξέρω τι άλλο, αυτοί δεν έρχονται. Οπότε τώρα κακό σας τα λέω σας. Αλλά τι να κάνω. Δεν πειράζει, τα μεταφέρουμε. Και θα τα υπογράψω κιόλας για να ξέρετε ότι τα πήρα από Φωτίου, όχι από το δεν ξέρω ποιο, δεν τα λέω. Δεν λέω ονόματα, δεν δείχνουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή τη κυρία Κουμπούλη και τον κύριο Κώστα στο χώρο, τα παιδιά και όλους τους ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Με τέτοια μέρα, τέτοια ζέστη.